Σε βλέπω ανανεωμένη. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Ίσως βοηθάει και το ότι κάνω ψυχοθεραπεία 1,5 χρόνο, 2 χρόνια κοντεύουμε τώρα. Τι μπορεί να ήταν εσένα, ας πούμε, ξέρεις, αυτό που σε έκανε να πας. Θέλησα να αισθανθώ πιο δυνατή. Πιο δυνατή για να διεκδικήσω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι μου αξίζουν. Θεωρούν ότι η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία ακόμα είναι εν έτη 2017. Ότι είναι ένα ταμπού και ότι είναι ο τρολογιατρός, έτσι όπως το λένε. Τα πάμε στον τρολογιατρό και όχι, μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου ή μόνη μου. Κάποια πράγματα όχι, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Νομίζω ότι είσαι στα πιο αδυνατά σου. Η εξωτερική εμφάνιση, η εξωτερική ομορφιά ή όπως θέλεις πες το, έχει να κάνει με το μέσα ενός ανθρώπου. Έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος. Άμα δεν πεινάσεις, βέβαια, δεν γίνεται. Και μπορεί να πεινάς μια ολόκληρη ζωή. Μπορεί να βασανίζει σε μια ολόκληρη ζωή και αυτό να μην φαίνεται προς τα έξω. Πριν χρόνια που ήμουν και μικρότερη, που ζυγιζόμουν και ήμουν 54 κιλά και όταν με έβλεπα στον καθρέφτη, έβλεπα ένα γεμάτο κορίτσι. Έχουν ακουστεί διάφορα διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Θα πάμε στα έντεχνα, τα ίσως ποιοτικά, τα πιο εμπορικά. Σε τον εαυτό σου, πώς θα μπορούσε να το κατατάξεις? Δεν μου αρέσει να βάζω αυτές τις ταμπέλες. Δεν πιστεύω ότι. Δεν έχουν βάλει ταμπέλες κατά καιρούς. Ως προς το είδος που μπορεί να υπηρετείς. Ένα είδος υπηρετώ και αυτό είναι η μουσική. Κάποιος μπορεί, ας πούμε, τριαλέχνη να την κατατάσσει στους έντεχνους καλλιτέχνες. Μα οι έντεχνοι καλλιτέχνες νομίζω δεν με θεώρησαν ποτέ έντεχνη. Γιατί το λες? Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Από τη στιγμή που κάποιος είναι. Έχει μία. Πώς θα το πω. Μία δημοτικότητα, να πω, μία αναγνωρισιμότητα. Σημαίνει ότι μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ κόσμο. Άρα του απαγορεύεται να είναι έντεχνος. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει σταματήσει να με απασχολεί πια αυτό. Αλία μου, συγγνώμη που θα σου το πω. Αυτό. Συγγνώμη που θα σου το πω, εμένα μου αρέσει λίγο πιο τσουποτή. Μου αρέσει πιο τσουποτή. Δηλαδή λίγο πιο τσουποτή τι θέλει. Περάσε μεγάλο λούκι. Δηλαδή, εγώ είδα σε αυτά που είπε αυτό που βιώνουν πάρα πολλά νεαρά κορίτσια. Βλέπουν τον εαυτό στον καθρέφτη. Περιμένετε τώρα λίγο. Και φέρονται είναι χοντρέ. Φέρονται χοντρέ, ναι. Ωραία, όμως πάει σε ένα βελονιστή, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Όπου πάει κι άλλο ένα, ποιον παίξαμε. Δηλαδή μου ο Διονυσίου, ο Στέλιος. Πάει και ο Στέλιος Διονυσίου στον ίδιο βελονιστή. Δεν ξέρω, είναι να πάει στον ίδιο. Και η Θοδωρίδου έστειλε το ρέμο. Νομίζω και η Ραλία πάει σε αυτόν. Στον ίδιο. Α, η Θοδωρίδου έστειλε το ρέμο. Ναι, αλλά η Θοδωρίδου το πε στον άνθρωπο. Ελεάνα μου. Βρήκε κολλάμε εδώ. Προφανώ και πρέπει αυτό ο κύριο ο βελονιστή. Να έρθει στην εκπομπή. Να μα τρυπήσει όλου. Πάρε την Ατάσα, γιατί λε. Όχι για να μα τρυπήσει. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ σε live. Για να δούμε τι έζησε το φως μου, παιδιά. Άμα ζήσει το φως. Άμα ζήσει το φως, σταματάει η εκπομπή. Τελείωσε τώρα. Τέλος. Τέλος. Δεν καλά, σβήνουν τα φώτα. Για να δούμε τι διαφορετικό κάνει και γιατί τον επιλέγουνε. Τώρα, άσχετα αν μας αρέσει σε ένα γεωργό. Ο Διονυσίου θυμάσαι τι έλεγε χθες στην κάμερα. Ότι έχει σταματήσει τα τελείωση. Πείνα, έλεγε.